Είμαστε στα σπουδαία πλέον. Αρχίζουμε να είμαστε. Α, αρχίζουμε. Προεόρτια δηλαδή. Δεν ξέρω αν είναι σπουδαία, πάντως είναι σημαντικά από την άποψη των πολιτικών εξελίξεων. Γιατί τώρα για σπουδαία ψάχνουμε, αγαπητέ Γιώργο, νομίζω ότι δεν θα βρούμε εύκολα. Το σπουδαίο έχει, ξέρεις, μια σημειολογία θετική. Σε αυτό έχεις δίκιο. Ας μείνω στο πεδίο των πολιτικών εξελίξεων. Πώς τις αποκωδικοποιείς αυτά τα τελευταία 24 ώρα? Νομίζω ότι αυτό που θα καθορίσει τις πρωτοβουλίες για το τι θα συμβεί στο πολιτικό πεδίο είναι το πώς θα εξελιχθούν οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα. Ξέρουμε ότι υπάρχει ένα σφιχτικό χρονοδιάγραμμα. Το Eurogroup είναι στις 8 Δεκεμβρίου. Οι πληροφορίες δικές μου λένε ότι δεν υπήρξε στην πραγματικότητα ποτέ τελεσίγραφο μέχρι χτες. Απόδειξη ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες να γεφυρωθεί το χάσμα. Η κυβέρνηση θα κάνει βήματα πίσω, έχει ήδη κάνει. Αλλά οι άλλοι ζητάνε πάρα πολλά. Δηλαδή ζητάνε πράγματα τα οποία αν τα κάνει η κυβέρνηση Σαμαρά θα είναι κάπως, να το πούμε έτσι, πολιτικά αυτοκτονικό, δεδομένου ότι το ζήτημα του να στηθούν κάλπες είναι ανοιχτό. 180 γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια και συχνά με αθέμητα μέσα να βρεθούν, αλλά ακόμα δεν είναι δεδομένη. Δεν είναι δεδομένη, ας πιαστώ από αυτό καταρχήν, γιατί το άλλο είναι το σημαντικό που είπες. Δεν είναι δεδομένη. Αλλά ο Πάνος Καμένος σήμερα το πρωί, μιλώντας στον Νίκο Ευαγγελέτο, είπε ότι να τα εμφανίζονται ένα-ένα τα περίφημα μαξιλάρια για μερικές χιλιάδες ευρώ. Εντάξει, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη συζήτηση, γιατί είναι αρκετά θολή και σωστά. Έλεγα, όχι. Η δική σου αίσθηση είναι ότι για την ώρα. Δεν μυρίζει καλά. Υπάρχουν θέματα δηλαδή. Για την ώρα λες ότι είναι ανιχνεύσιμο το 180. Απλώς εγώ θα μείνω στο αθέμητα μέσα. Λέω ακόμα ότι είναι δύσκολο, αλλά δεν θα στοιχημάτιζα ούτε ένα ευρώ ότι δεν θα τις βρουν τις 180 βουλευτικές ψήφους. Ωραία. Γιατί λοιπόν θεωρείς, όχι ωραία για το αθέμητο, αλλά κρατώ την άποψη αυτή. Γιατί θεωρείς καθοριστικό το πεδίο των διαπραγματεύσεων, θα σου πει κάποιος, με τα σκληρά μέτρα όπως τα περιγράφεις, και όχι το πεδίο του να βρει 180 και να συνεχίσει αυτή η κυβέρνηση? Γιατί πολλά θα εξαρτηθούν και από αυτό. Δηλαδή και το αν θα βρεθούν οι 180 θα εξαρτηθούν από το πώς θα πάει η διαπραγμάτευση αυτή. Είναι πολύ βαριά η ατμόσφαιρα στην κοινωνία, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν πολύ μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού που έχουν πέσει στον γκρεμό και άλλα που βρίσκονται στο χείλος, έτοιμα να πέσουν. Είχαμε την πρωτοφανή γελιότητα να ψηφίζει η Βουλή τις κατοδόσεις και μετά από λίγες μέρες υπό την πίεση της Τρόικα να παίρνει πίσω την ψήφο. Αυτό δεν έχει συμβεί πουθενά. Επιβεβαιώνει το ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο, έτσι. Και βεβαίως η κυβέρνηση Σαμαρά θα ήθελε να πάει στην προεδρική εκλογή με ένα επιχείρημα, ότι έχουμε φάει το γάιδαρο, έχει μείνει ουρά, γυρίζει η χώρα σελίδα, έχουμε απεμπλακεί από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τέλος το μνημόνιο, μπαίνουμε σε μια νέα κατάσταση και να έχει στα χέρια μια πρώτη έστω απόφαση για τη αναδιάρθρωση του χρέους. Αυτά δεν υπάρχουν. Αυτά δεν υπάρχουν. Τώρα φαίνεται ότι έχει πάει σε μια δεύτερη γραμμή, η οποία συνοψίζεται στο ότι φτιάχνουμε ένα πακέτο επίσης με τη γραμμή πιστοληπτικής χρηματοδότησης, που είναι, ας το πούμε έτσι, μια άμυνα απέναντι στις αγορές, δυνάμει άμυνα, και με κάποιες υποχρεώσεις οι οποίες μπαίνουν σε ένα σχέδιο νόμου, σε ένα νομοσχέδιο, το οποίο κατατίθεται στη Βουλή. Εάν οι 180 είναι εξασφαλισμένες ψήφοι, αυτό δεν θα είναι πολύ αναγκαίο. Εάν όμως οι 180 δεν είναι, και μάλιστα θα έλεγα δεν είναι με έναν τρόπο βεβαιωμένο, παρά τις πιέσεις που ασκούνται, κάθε είδους πιέσεις, τότε δεν αποκλείεται να δούμε και κινήσεις φυγής προς τα εμπρό. Δηλαδή η κυβέρνηση να ζητήσει μια ψηφοφορία η οποία να βάλει ένα δίλημα στη Βουλή
και αυτό το δίλημα να το χρησιμοποιήσει και για να προκαλέσει εκλογές η ίδια λίγο πριν. Αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο δεν έχει γίνει απόφαση ακόμα και νομίζω ότι θα εξαρτηθούν τα πράγματα και από την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Τρόικα, κατά πόσο δηλαδή θα είναι τέτοιο το αποτέλεσμα ώστε να μπορεί ο Σαμαράς να πει κάτι στην κοινή γνώμη. Γιατί αν πάμε τώρα σε ασφαλιστικά, σε μειώσεις συντάξεων που είναι, θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είναι προφανές. Βρίσκει ο Σταύρος Λιγερός ότι το Πασόκ είναι πια σε αποκλίνουσα πορεία από τη Νέα Δημοκρατία? Το Πασόκ του Βαγγέλη Βενιζέλου προσπαθεί να επιβιώσει κοινοβουλευτικά. Αυτό είναι όλο. Επικαλείται όχι αβάσιμα επιχειρήματα για να πει ότι είναι η Τρόικα, οι απαιτήσεις Τρόικας υπερβολικές και απαράδεκτες. Επικαλείται σωστά επιχειρήματα. Λέει ότι δεν θα ψηφίσει. Εγώ νομίζω ότι στο τέλος θα ψηφίσει. Κάνει μια προσπάθεια να επιβιώσει, γιατί στην πόλεση που θα επικρατήσει ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ θα συμπιεστεί πάρα πολύ. Δηλαδή θα αντιμετωπίσει κίνδυνο κοινοβουλευτικής επιβίωσης. Δεν λέω ότι δεν θα εκλέξει οι βουλευτές, δεν θα περάσει το 3%. Λέω απλώς ότι θα συρρυκνωθεί. Δηλαδή το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών θα είναι πολύ πολύ μακρινό. Άρα βλέπεις στη διαφαινόμενη πόλωση ότι όταν θα στηθεί και προεκλογικό κλίμα, αυτό το κλίμα θα είναι άγριο, θα θυμίζει άγρια Δύση? Ναι, θα ναι. θυμίζει. Θα θυμίζει. Και όλα αυτά τα περί συναντήσεως, συνένεσης κλπ. Ναι. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά ενταγμένα στις προεκλογικές σκοπιμότητες, στις δυνάμεις προεκλογικές σκοπιμότητες, γιατί δεν έχουμε ακόμα προεκλογική περίοδο και δεν ξέρουμε αν θα έχουμε, αλλά επειδή υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, γίνονται κινήσεις. Από τη μια πλευρά ο κύριος Σαμαράς προσπαθεί να εκθέσει το ΣΥΡΙΖΑ, να τον ρημουλκίσει και να τον εκθέσει. Από την άλλη πλευρά ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί και να φανεί ότι δεν είναι ένα κόμμα που λέει μόνο όχι, άρα έχει μια υπευθυνότητα. Από την άλλη δεν θέλει να καταστεί, να δημιουργήσει την εντύπωση ότι είναι συνυπεύθυνος για αυτά που συμβαίνουν στον πληθυσμό. Και άρα προσπαθεί να ισορροπήσει με όλα αυτά τα οποία ακούμε να λέει ο εκπρόσωπός του, ότι ναι θα πάει, αλλά αν τον καλέσουν, αλλά δεν πρόκειται να συζητήσει τίποτα άλλο παρά μόνο τον ορισμό ημερομηνίας, δηλαδή εξαγωγής εκλογών κλπ. Θυμίζει και κάτι άλλο, ότι όταν το αντίστοιχο είχε ζητήσει ο Γιώργος Παπανδρέου από τον Αντώνη Σαμαρά, το καλοκαίρι του 2012, ο Σαμαράς είχε απαντήσει εντάξει, αλλά παρετήσου από πρωθυπουργό. Όχι με εσένα πρωθυπουργό. Μην ψάχνει τώρα για. Μην ψάχνει τώρα. Ξέρεις, υπάρχει μια λαϊκή παροιμία που το λύνει το θέμα αυτό. Είναι η σκοπιμότητα της στιγμής. Δηλαδή αυτό το οποίο έχω κάνει, αν το κάνει ο αντίπαλός μου, είναι πάρα πάρα πολύ κακό. Όταν το έκανα εγώ ήταν μια χαρά. Δηλαδή. Εντάξει. Ο φίλος έχουμε μου... όχι δύο μέτρα και δύο σταθμά, έχουμε. Σωστά. Ο φίλος μου. Πολιτική ο Αντώνης, ακροατής, σε καλημερίζει και σε ρωτάει το εξής. Αν είναι τόσο ασφυκτικές οι πιέσεις σε αυτή την κυβέρνηση, λέει προς τον κύριο Λιγερό, που έχει κάνει τα χατήρια της Τρόικας και των δανειστών, φαντάζεστε, λέει κύριε Λιγερέ, τι θα γίνει με μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ? Πώς δεν φαντάζομαι. Πώς δεν φαντάζομαι, γι' αυτό και από αυτό εδώ το μικρόφωνο και το έχω γράψει πολλές φορές, πιστεύω ότι παρά την πρόθεση του ΣΥΡΙΖΑ να βρει ένα συμβασμό με το Ευρωπαϊκό Ιερατείο, ναι. Το Ευρωπαϊκό Ιερατείο δεν θα αφήσει χώρο ούτε για ένα συμβιβασμό. Ούτε για ένα συμβιβασμό. Θα τραβήξει το χαλί σε μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, σε μια μελλοντική κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, θα έρθει ο κόμπος στο χθένι και θα δούμε από εκεί πέρα τι θα γίνει. Το ερώτημα το δικό μου, το λογικό είναι, Σταύρο Λιγερέ, αν είναι έτοιμος ο ΣΥΡΙΖΑ τραβώντας του το χαλί για μια μετοπική ρήξη. Αν έχει αντίληψη και συνέστηση ότι μπορεί να πάει εκεί το πράγμα. Εντάξει, θα έλεγα ότι έχει κάνει πολλά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά είχε πολύ μεγάλη απόσταση να διανύσει πριν. Άρα και είναι και δεν είναι. Καταλαβαίνω τι λέω. Δεν είναι, θα έλεγα, πανέτοιμος με τίποτα. Δεν θα ήθελα όμως να είμαι μάτις κακών και να προσοφλήσω μια αποτυχία. Πάντως τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Νομίζω ότι φορτώνει η ιστορία στο ΣΥΡΙΖΑ σε ένα
κόμμα που μέχρι πριν από 2 χρόνια ήταν ένα κόμμα διαμαρτυρίας, με οριακό πολιτικό, με εκλογικό ποσοστό, έτσι, του φορτώνει πάρα πολύ μεγάλες ευθύνες και δεν ξέρω αν μπορεί να τις σηκώσει, αλλά έτσι είναι η ιστορία. Δεν ρωτά, σωστά. Δεν σε στέλνει να προπονηθείς, να είσαι έτοιμος, ας πούμε, δεν γίνονται αυτά. Αλλά να πω κάτι που έχει πει πριν, ένας φίλος μου. Κράτησε το πριν το πεις. Επανέρχεται ο φίλος ο Χρήστος, προεκτείνει το ερώτημα του Αντώνη ακούγοντάς, τώρα. Άρα ρωτήστε τον κύριο Λιγερό, μήπως τακτικά και το ΣΥΡΙΖΑ θα τον βόλευε η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας από την παρούσα Βουλή, χωρίς τη δική του ευθύνη, αλλά να κερδίσει χρόνο να ετοιμαστεί? Ο ίδιος ισχυρίζεται πως όχι, και από τη στιγμή που ο ίδιος ισχυρίζεται πως όχι, πως θέλει να σώσει τη χώρα, ότι ναι μεν για τον ίδιο θα ήταν καλύτερα να προετοιμαστεί καλύτερα, αλλά η χώρα θα έχει υποστεί ανήκει στη βλάβη όταν θα ολοκληρωθεί η θητεία ΔΕΗ το 16. Αυτός είναι ο ισχυρισμός που προβάλλει και με αυτή την έννοια διεκδικεί τώρα. Δεν είναι μια μάχη. Εγώ λέω ότι. Πες το φίλο σου τι έλεγε. Όσο περνάει ο χρόνος, επειδή έχει γύρει η ζυγαριά, πέρα και έξω αν αρέσει στον έναν ή στον άλλον, δεν έχει σημασία. Μιλάμε εμείς κάνοντας διάγνωση και όχι προβάλλοντας τις επιθυμίες μας. Η ζυγαριά έχει γύρει υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Και όσο καθυστερούν οι εκλογές, τόσο θα μεγαλώνει το ποσοστό. Εγώ πιστεύω δε ότι αν βρεθούν οι 180, όταν θα στηθούν εθνικές κάλπες, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει αυτοδυναμία. Ενώ τώρα είναι αμφίβολο αν θα συμβεί αυτό, έτσι. Ο λόγος δεν είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πείσει ως εναλλακτική λύση. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο το σχήμα που είπε ένας φίλος μου, επιχειρηματίας, σε μια συζήτηση που κάποιοι άλλοι επίσης επιχειρηματίες το έλεγαν ότι μα γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Και λέει θα σας πω εγώ γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι και ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί θα ψηφίσω εγώ ΣΥΡΙΖΑ. Και θα σας πω εγώ γιατί θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ. Σκεφτείτε λέει έναν άνθρωπο ο οποίος τον κυνηγάει ένας, θυμάστε λέει στα Western με τα δύο περίστροφα με τις θήκες, έχει βγάλει λοιπόν τα δύο περίστροφα και πυροβολεί και τον κυνηγάει και ο άλλος κάνει ελιγμού ζιγζάκ για να αποφύγει τις σφαίρες που σφυρίζουν δίπλα του κεφάλι του. Στρίβει σε μια γωνιά για να γλιτώσει και βλέπει αδιέξοδο. Πίσω του ο άλλος να τον πυροβολεί. Και στο αδιέξοδο, στο βάθος υπάρχει μια πόρτα που λέει ΣΥΡΙΖΑ, προσοχή, κίνδυνος. Αναρωτήθηκε αυτός, τι θα κάνετε λέει, θα περιμένετε να σκοτώσει ο άλλος που σας κυνηγάει ή θα μπείτε στην πόρτα παρότι λέει προσοχή, κίνδυνος. Περί αυτού πρόκειται, λέει. Είναι εντυπωσιακό, οφείλω να σου το πω. Το έλυσε το πολιτικό πρόβλημα της χώρας με τον πιο παραστατικό τρόπο. Θέλω κλείνοντας όμως, Σταύρο Λιγερέ, γιατί ξέρω ότι πάντα η σκέψη σου πάει 10 σκαλοπάτια περισσότερο. Η κοινωνία έχει μια σχάση με το είναι της, με αυτό που γνώριζε ως σταθερές της, έχουν σπάσει όλα αυτά και επιπλέον είσαι από αυτούς που έχουν ψελίσει ότι. Όχι ψελίσει, το έχουν πει δυνατά, ότι προσοχή γιατί σε τέτοιες καμπές λύνονται στην Ελλάδα ιστορικά με τραγωδίες. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία περί αυτού και πάντα υπάρχει ο κίνδυνος ενός θερμού επεισοδίου με την Τουρκία, η οποία πάντα εκμεταλλεύεται τέτοιες στιγμές. Να θυμίσω, κατοχή 1955 όταν πέθανε ο Παπάγος, 63 όταν αλλάζει η κυβέρνηση, 67 όταν ήρθε η δικτατορία που αποσύρθηκε με αρχή, 74. Έτσι, και μέχρι το 96 το είσαι στα ίμια. Λοιπόν, αυτή η διαδικασία είναι γνωστή. Άρα αυτό θέλει εξαιρετικά μεγάλη προσοχή στο επίπεδο των εθνικών θεμάτων. Αλλά και πέρα από τα εθνικά θέματα υπάρχει η ετερογωνία των σκοπών. Μπορεί ούτε το ΣΥΡΙΖΑ ούτε το Ευρωπαϊκό Ιερατείο να μην θέλουν να πάνε τα πράγματα, ας το πούμε έτσι, σε ένα βαθμό που, σε ένα σημείο που η Ελλάδα θα πεταχτεί εκτός Ευρωζώνης. Αλλά αυτό δεν αποκλείεται καθόλου γιατί υπάρχει ετερογωνία των σκοπών. Έτσι. Δηλαδή δεν χρειάζεται να το θέλει κάποιος. Αναπτύσσεται, αν ο κόμπος θα στο χτένι και πάμε σε ρήξεις, αναπτύσσονται δυναμικές οι οποίες καθίστανται ανεξέλεκτες στη συνέχεια. Πέρα από τη βούληση των πρωταγωνιστών. Σωστό. Βλέπει η Ιταλία και τη συζήτηση που έχει ανοίξει αυτή τη στιγμή στην Ιταλία. Υπάρχει ευρύτερο ζήτημα. Και εγώ νομίζω ότι του ΣΥΡΙΖΑ θα το τραβήξουν το χαλί. Θα το τραβήξουν όχι γιατί έχουν θέμα μόνο με το ΣΥΡΙΖΑ. Φοβούνται ότι αν τα καταφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση και για όλες τις
αντισυστημικές, ατυπικές πολιτικές δυνάμεις, τους Ποντέμους στην Ισπανία, οι οποίοι βλέπετε ότι είναι ένα φαινόμενο που διωγγώνεται με τρομακτικό βαθμό, αλλά και ακροδεξιά κόμματα, όπως η Λεπέν στην Ουγγαρία, έτσι. Το αντισυστημικό κόμμα του Πέπε Γκρίλο στην Ιταλία, να μην 25%, δηλαδή. Ο Φάραντ στην Αγγλία. Σωστά. Βέβαια. Είναι όλα αυτά τα τυπικά αντισυστημικά κόμματα, τα οποία ας πούμε αναπτύσσονται ως αποτέλεσμα της ευρωπαϊκής κρίσης. Και η ελληνική κρίση είναι η κορυφή του παγόβουνου της ευρωπαϊκής κρίσης. Δεν είναι μια απομονωμένη ξεχωριστή κρίση, όπως ορισμένοι θέλησαν να πούν.